Είμαστε με τη συγγραφέα του βιβλίου Ιστορίες 3 λεπτών, κυρία Αριάννη Νικολάρα. Κυρία Νικολάρα, ήθελα να μας πείτε με αφορμή την έκδοση του νέου συγγραφικού σας βιβλίου, πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τη συγγραφή και τι ήταν εκείνο που σας παρακίνησε. Έχω γράψει ένα παιδικό βιβλίο, αλλά το είχα κυκλοφορήσει με αυτοέκδοση το 20 και δεν έγινε διαδεδομένο γιατί ήταν έτσι μια μικρή προσπάθεια και ήταν και ο COVID στη μέση. Αυτή ήταν η πρώτη προσπάθεια, η πρώτη απόπειρα. Ήταν κάτι που το είχα υποσχεθεί στο γιο μου ότι μέχρι να κλείσει τα 18 θα το κάνω αυτό γιατί το είχα γράψει για εκείνον και ήταν η πρώτη απόπειρα. Γενικότερα τώρα να πούμε, από μικρό κορίτσι που θυμάμαι τον εαυτό μου πάντα έγραφα. Και μάλιστα τότε τα χρόνια του δημοτικού εμπνεύστηκα από κλασικά βιβλία που διαβάζαμε, όπως ο Όλιβερ Τουίστ, ο Πρίγκιπας και ο Ζητιάνος, το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Και είχα αρχίσει να γράφω κάτι ανάλογο. Ένα μικρό μυθιστόρημα, πάλι με ένα κορίτσι θυμάμαι, και το οποίο κάπου μπορεί να βρίσκεται σαν χειρόγραφο. Δεν το έχω ξαναδεί. Γενικότερα και στα χρόνια του σχολείου ήμουν πολύ επηρεασμένη από τα νέα ελληνικά και στο πανεπιστήμιο, κυρίως από τη γενιά του 30, τους Έλληνες συγγραφείς της γενιάς του 30 που με έχει επηρεάσει πάρα πολύ, δηλαδή Τσίρκας, Μυριβίλης και Βενέζης και λοιπά. Μου άρεσε η κουλτούρα αυτών των ανθρώπων, αυτό που εξέπεμπαν τέλος πάντων προς τα έξω, τους θεωρούσα μυθικά πρόσωπα και έτσι θεωρούσα για τη συγγραφή κάτι πολύ δύσκολο, δηλαδή ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να φτάσω σε αυτούς τους ανθρώπους, να τους αγγίξω, ότι ήταν ανέγγιχτη, μέχρι που συνειδητοποιώ ότι τελικά όλοι γύρω μας γράφουν, άρα γιατί όχι κι εγώ, μπορώ να το κάνω. Δηλαδή ότι η συγγραφή είναι κάτι προσιτό, αρκεί να βγάζει την ψυχή σου. Και το όνειρό μου πάντα ήταν να δημιουργήσω μια μεγάλη βιβλιοθήκη στο σπίτι μου, γιατί τα σπίτια μου πάντα είχαν βιβλία. Ήμουν πάντα περιτριγισμένη από βιβλία. Αυτό είναι μια έμπνευση για κάποιον, να διαβάζει ο ίδιος. Και τελικά τα κατάφερα εδώ στο σπίτι μου στην Πάρο, δημιούργησα τις βιβλιοθήκες των ονείρων μου, όπου έβαλα όλα τα βιβλία που κατά καιρούς είχα συγκεντρώσει. Και το όνειρό μου είναι αυτό, να πάω να χωθώ ανάμεσα στις βιβλιοθήκες, να απλώνω τη βιβλιογραφία μου, να είναι σε έγχαρτη μορφή και όχι ηλεκτρονική μόνο και βάσει αυτού να καθίσω να γράφω. Για το πρώτο βιβλίο είπατε ότι η πηγή έμπνευσης ήταν το παιδί σας. Για το δεύτερο. Για το δεύτερο, εμπνέομαι από παλιές ιστορίες και περιστατικά που έχω ακούσει, αλλά έχω βιώσει και εγώ ίδια και αυτά ήθελα όλα να τα επικοινωνήσω με τους ανθρώπους. Ξέρω πως οι διηγήσεις πάντα χαλάρωναν τα παιδιά. Άρα λοιπόν, γιατί να μην κάνουν το ίδιο και στους μεγάλους. Σε ένα μεγάλο που επιστρέφει από τη δουλειά του φορτωμένος, με βάρη, άγχη και διάφορα έτσι πράγματα που τον βαραίνουν. Άρα λοιπόν, και κάποιος που κάνει διακοπές. Δηλαδή, και αυτός κάλλιστα θα μπορούσε να διαβάσει το δικό μου βιβλίο ή κάποιο βιβλίο για να χαλαρώσει. Ο καθένας γύρω μας μπορεί να αποτελέσει μια πηγή έμπνευσης για εμένα, αρκεί να έχει αυτό το κάτι που με ιντριγκάρει. Αυτό που τον κάνει ξεχωριστό και ιδιαίτερο. Υπάρχουν σκηνές φευγαλές στην καθημερινότητά μας, άπειρες, μέσα στον δρόμο, στο μετρό, σε ένα κατάστημα που θα μπούμε. Και το μόνο που μας μένει είναι να τις παρατηρήσουμε, να τις δούμε. Και όμως πολλοί κόσμος μπορεί να περάσει αδιάφορα, να τις προσπεράσει και να μην τις. Αλλά αυτό είναι και που χαρακτηρίζει έναν συγγραφέα και τον ξεχωρίζει π.χ. από έναν δημοσιογράφο. Ο δημοσιογράφος κοιτάζει πώς θα αποτυπώσει την επικαιρότητα, το τώρα, και η ίδια σκηνή από έναν συγγραφέα μπορεί να καταγραφεί μέσα του και να έρθει το πλήρωμα του χρόνου και να το δώσει χρόνια μετά μέσα σε ένα κείμενό του που έχει πια οριμάσει και έχει ενταχθεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Αυτό είναι όλο. Τα μηνύματα που θέλετε να περάσετε μέσα από το συγκεκριμένο έργο ποια είναι? Ναι. Οι ιστορίες 3 λεπτών μου ξεκίνησαν χρόνια πριν, μπορώ να πω, και ήταν στο σιρτάρι μου. Τέλος πάντων, μετά έγινε, το σιρτάρι έγινε λάπτοπ. Άρχισα να τις συγκεντρώνω δηλαδή μέσα στην πορεία των χρόνων. Με βοήθησε αρκετά το Facebook. Όταν πρωτομπήκα, ήταν το 2008 που μπήκα, ήμουν από τους πρώτους χρήστες.
Και πάντα έγραφα εκεί, δηλαδή υπό τη μορφή post. Εκεί εκφραζόμουν. Σκέφτηκα λοιπόν ότι οι ιστορίες μου θα έπρεπε να είναι σύντομες, γιατί σύντομη είναι και η εποχή μας, δηλαδή γρήγορη ταχύτητα. Άρα κανείς δεν έχει χρόνο να καθίσει να διαβάσει ένα μεγάλο κείμενο. Το ίδιο γίνεται και σε αυτά που γράφω στο blog μου. Έχω το blog ariadneslam.com που και εκεί έγραφα κάποιες τέτοιες ιστορίες. Επομένως, σύμφωνα με τους κανόνες του blogging, έπρεπε να είναι σύντομα τα κείμενα για να έχουν καλύτερο αντίκτυπο στον αλγόριθμο, όπως το λέμε. Λοιπόν, άρα εμπνεύστηκα από στιγμιότυπα ζωής δικής μου και άλλων και ήθελα να πάρει αυτή τη μορφή, μικρές ιστορίες. Κάποιος θα τα έλεγε χρονογραφήματα. Κάποιες είναι εντελώς διηγήματα. Εμπνεύστηκα από τα επαγγέλματα που έχω κάνει, από τους δασκάλους μου, τα χρόνια μου στη Λέσβο, τα παιδικά, αλλά και στιγμές που πλέον περνάω εκεί ως ενήλικας, στην ηλικία των γονιών μου. Αλλά παίρνω και έμπνευση από το τώρα και τη σύγχρονη ζωή που προσπαθώ να καταλάβω. Μηνύματα περνάω όπως είναι η θέση της γυναίκας, κάποτε και τώρα. Ο ρόλος του άντρα στη σύγχρονη εποχή, που κι αυτός έτσι ψάχνεται στη σύγχρονη εποχή. Μπορούν να είναι σχέσεις των ανθρώπων, αλλά και ειδικότερα των δύο φύλων. Το πώς βιώνουμε όλοι μας τη γρήγορη καθημερινότητά μας μέσα και έξω από το ίντερνετ. Έξω και η συντομία των ιστοριών μου. Και τελικά η ερώτηση είναι πού μας οδηγεί αυτή η νέα εποχή, η φρενήρης όπως την λέω, και τι θα αφήσουμε ως παρακαταθήκη στα παιδιά μας, που ελάχιστα πια διαβάζουν, ενώ έχουμε διαμάντια λογοτεχνίας στις βιβλιοθήκες μας όλοι, και ενώ εκείνα τα παιδιά επιλέγουν χαμηλού επίπεδου μάθηση και ψυχαγωγία μέσω των κινητών τους. Τι σημαίνει συγγραφή για την Αριάδνη Νικολάρα? Για μένα είναι η παρακαταθήκη μας. Είναι το αποτύπωμά μας σε αυτόν τον κόσμο που ήρθαμε. Άλλο αντίκτυπο θα αφήσω εγώ, άλλο ένας άλλος συνάδελφος, άλλο κάποιος που ζει σε μια μεγαλούπολη, άλλο κάποιος που ζει στην επαρχία και σημαντικό επίσης κάποιος που έχει επιλέξει να ζήσει στο εξωτερικό μετά την κρίση. Για τον καθένα μας σίγουρα η γενική ιδέα είναι η έκφραση. Αλλά γνωρίζοντας καλά πως στην Ελλάδα του 23 ελάχιστοι συγγραφείς βιοπορίζονται από αυτό, τότε καταλήγουμε να πούμε πως ναι, μάλλον είναι η ανάγκη της ψυχής μας να βγει προς τα έξω η δουλειά μας και να αγγίξει όσο περισσότερους ανθρώπους γίνεται. Και όσο περισσότερο μπαίνεις τελικά μέσα στον κόσμο της συγγραφής, τόσο περισσότερο θέλεις να μείνεις εκεί, ίσως σαν φυγή από την πραγματικότητά σου. Είναι τέχνη όπως η μουσική, η ζωγραφική, και αν την ασκείς χωρίς να σε μαγεύει πρώτα εσένα τον ίδιο, τότε καλύτερα μην την κάνεις καθόλου. Προηγουμένως κάνατε μια σύντομη αναφορά, ωστόσο θα ήθελα να σας κάνω μια ξεχωριστή ερώτηση. Ποιος είναι ο δικός σας αγαπημένος συγγραφέας και ποιο έργο? Ναι. Όπως είπα και πριν, έχω διαβάσει πολύ στη ζωή μου, σπουδάζοντας κυρίως. Δεν είμαι βέβαια τόσο φανατική όσο άλλοι που βλέπω έτσι και στα social που γίνονται κριτικοί βιβλίων κλπ. Γιατί δεν έχω και τον απαιτούμενο χρόνο. Από κάθε συνάδελφο που διαβάζω κάτι κρατώ και κάτι απορρίπτω. Δηλαδή διαβάζω όχι πλέον για την ευχαρίστηση της ανάγνωσης, αλλά με κριτικό μάτι. Συγκρίνοντας τρόπους γραφής ήδη και ύφη, αποφασίζεις σε ποιον, ας πούμε, θα ήθελες να μοιάσεις ή να αποφεύγεις να μοιάζεις. Αποφασίζεις τι πάει σε σένα. Όσοι γράφουν βάσει συμβολέου έχουν ένα αλφα εμπορικό στυλ. Όσοι γράφουμε για την ψυχή μας, έχουμε την πολυτέλεια εμείς να επιλέγουμε τι θα βγάλουμε προς τα έξω και απλώς ευχόμαστε να συναντηθεί αυτή μας η επιλογή με την επιλογή ενός εκδοτικού. Αγαπώ πολύ ιδιαίτερα την Άννα Γαλανού και την έχω ξεχωρίσει με την τριλογία της «Η δρόμη της καταιγίδας». Ένα σετ βιβλίων που τελειώνοντας το πρώτο, έτρεχα κυριολεκτικά στο τοπικό βιβλιοπωλείο να αγοράσω το δεύτερο. Και θα ήθελα πολύ να τις μοιάσω, γιατί η Άννα πρώτα απ' όλα είναι άνθρωπος, είναι φίλη και δεν έχει βεντετισμούς. Και εγώ τέτοιους ανθρώπους τους ξεχωρίζω. Όπως και τη δική μου δασκάλα, τη Σοφία Νικολαίδου, από την οποία έχω διδαχθεί την αφαιρετικότητα στη γραφή, εγώ που θα έλεγα πως ήμουν ιδιαίτερος φλίερης στα γραπτά μου.
Προτιμώ να διαβάζω Έλληνες συγγραφείς που πιστεύω πρέπει να τους στηρίζουμε. Και από ελάχιστους ξένους που έχω διαβάσει μου αρέσει ο τρόπος γραφής της Κολίν Χούβερ, η οποία είναι μια συγγραφέας της γενιάς μας και η οποία διαπραγματεύεται πολλά γυναικεία θέματα, όπως η κακοποίηση της γυναίκας, ας πούμε, στο «Τελειώνει με εμάς», το ημερολόγιο της Βέριτη και άλλα τέτοια. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τα Χριστούγεννα όταν θα έρθετε και να τα πούμε από κοντά. Πολύ θα το χαρώ, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα και εύχομαι την επόμενη φορά από κοντά να πούμε και για τα νέα πονήματα που έχω ξεκινήσει και τα οποία είναι σε στυλ πια μυθιστορήματος.